Κάποιοι πολύ πολύ γνωστοί συνθέτες έχουν τις μούσες τους. Θα ήθελες και εσύ αντίστοιχα να βρεις μία μούσα, δηλαδή να έχεις μία γυναίκα που να της δώσεις πράγμα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή που... Θα κάνουμε και άλλα τραγούδια βέβαια τώρα, αλλά έχει πει ήδη τραγούδι μου. Πρώτη γυναίκα, δεν έχει πει άλλη γυναίκα, είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Η Νατάσα. Με την Νατάσα κάνετε και παρέα νομίζω. Έχετε κολλήσει. Πολύ παρέα. Δηλαδή πλέον είναι η οικογένειά μου. Όταν πήρα το άλμπουμ και έβλεπα τα ονόματα και είδα κάτω, ήταν τελευταίο τραγούδι και έγραφε Νατάσα Θεοδωρίδου. Λέω ρε φίλε, λέω. Η Νατάσα όμως το ξέρει πολύ καλό, είναι πολύ large και ναι, βοηθάει ναι. Πάρα μα πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ και στο μαγαζί μέσα και με τις συμβουλές της και τα πάντα. Εντάξει. Τι έχει πάρει από την Νατάσα γενικά από την εργασία σου μαζί της? Νομίζω ότι έχω γίνει. Μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά έχω γίνει και καλύτερος άνθρωπος. Γιατί είδα ότι ένας τόσο μεγάλος καλλιτέχνης προσφέρεται σε εμάς. Και δηλαδή θέλω να σου πω ότι σε πιο μικρούς καλλιτέχνες δεν έχουν την πορεία της Νατάσας. Και λέω, καμιά φορά εμείς παρεξηγιόμαστε και λέμε γιατί να γίνει εκείνο. Και κοίταξε ένας καλλιτέχνης τόσο μεγάλος, τώρα μια καλλιτέχνης τόσο μεγάλη, που δεν ασχολείται καν. Αυτό δηλαδή με έκανε καλύτερο μέσα στη δουλειά μου, σίγουρα καλλιτεχνικά. Δεν μπορείς να πεις τώρα όταν βγαίνεις το πρωί να κλείσεις το πρόγραμμα με την Νατάσα Θεοδωρίδου ή έχεις στο άλμπουμ τραγούδι. Τραγούδι, ναι. Καλλιτεχνικά νομίζω ότι εκεί και ο κόσμος το βλέπει λίγο διαφορετικά. Πες μου ένα κομμάτι της που σου αρέσει πάρα πολύ που θα ήθελες να το έχεις γράψει εσύ. Αν υπάρχει παράδεισος. Ωραίο. Αν υπάρχει παράδεισος. Αυτό μου τα αφιερώνει κιόλας όταν τραγουδάμε μαζί.